Ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματο ασκήθηκε κυρίε και κύριοι από την εισαγγελία τη Αθήνα σε βάρο του δημοσιογράφου και συνεκδότη τη εφημερίδα Το Πρώτο Θέμα, Θέμου Αναστασιάδη. Είναι μαζί μου η Ιωάννα Μάνδρου, παραμένει δηλαδή μαζί μου για να δούμε ε, τι αφορά η δίωξη και ποιε είναι οι κατηγορίε σε βάρο του κ. Αναστασιάδη. Οι κατηγορίε είναι δύο Είναι φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματο με τον ειδικό νόμο για την νομιμοποίηση. Ε, ασκήθηκαν από την εισαγγελία τη Αθήνα μετά από παραγγελία του αναπληρωτή οικονομικού εισαγγελέα του κ. Σπύρου Μοζακίτη, ο οποίο είχε και την εποπτεία. Τη έρευνα που διενήργησε για το θέμα αυτό το ΣΔΟΕ. Mm -hmm. ε, σύμφωνα με την κατηγορία, ο Θέμο Αναστασιάδη, ο οποίο κατέθεσε το 2007 σε παράρτημα Γαλλική Τράπεζα στην Αθήνα ένα ποσό 5,5 εκατομμύρια, δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει ένα μεγάλο ποσό από αυτό, γύρω στα 3,5 εκατομμύρια, δηλαδή το πόθεν έσχεσαι, και γι' αυτό ασκήθηκε και η δίωξη αυτή, η οποία, όπω είπα, είναι κακουργηματική φύσεω, γι' αυτό θα ανατεθεί σε ανακριτή που χειρίζεται αυτέ τι υποθέσει και θα δρομολογηθούν οι διαδικασίε, οι ανακριτικέ που προβλέπονται σε κάθε περίπτωση που διώκεται ένα πολίτη. Γιατί αυτή η δίωξη τόσο καιρό μετά, Γιατί αυτή είναι μια παλιά ιστορία. είναι μια παλιά ιστορία πολλών ετών, πέντε χρόνια, γιατί αρχικά η υπόθεση αυτή δεν είχε κινηθεί, δηλαδή δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα η ελεγκτική διαδικασία που είχε ακολουθηθεί. Επί Υπουργεία κ. Παπακοσταντίνου δόθηκε εντολή για επανέλεγχο. Ε, επανελέγχθηκε αυτή η υπόθεση με την εποπτεία των οικονομικών εισαγγελέων θεσμό, ο οποίο έγινε το 2011 και είχαμε το αποτέλεσμα τη δίωξη σήμερα. Μάλιστα, τώρα έχουμε μία αντίδραση από την πλευρά Αναστασιάδη. Έρχεται από του συνηγόρου του δημοσιογράφου. Να τη δούμε. Λέει ότι οι υπάλληλοι του ΔΟΕ δεν πήραν εντολή ελέγχου τη λίστα Λαγκάρντα από τον Υπουργό Γιώργο Παπακοσταντίνου, αλλά σίγουρα του ζήτησε να τον ελέγξουν αντικειμενικά σε εισαγωγικά, διότι η εφημερίδα Πρώτο Θέμα ασκούσε ενοχλητική κριτική στι αποφάσει, την πολιτική, τον βίο και την πολιτεία του πιο γνωστού κυπουρού τη κυβερνήσεω Παπανδρέου, που οδήγησε σε εξαθλίωση τους περισσότερους ε, των Ελλήνων πολιτών. Η απάντηση Αναστασιάδη λοιπόν με σκληρή επίθεση στον πρώην Υπουργό Γιώργο Παπακοσταντίνου και έχουμε απάντηση από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, ο οποία θα μας δώσει τώρα ο Στράτος Μπαλής από την αίθουσα ειδήσεων. Στράτο, ο υπουργός... σε πολύ υψηλού τόνου. Βεβαίω, βεβαίω. Ο πρώην Υπουργό, ο κ. Παπακοσταντίνου, αφού τονίζει ότι για το θέμα έχει μιλήσει στη Βουλή μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει η κ. Μπακογιάννη και ότι αυτή η έρευνα έχει ξεκινήσει πριν πάει στο Υπουργείο Οικονομικών και συνεχίστηκε και αφότου έφυγε, σημειώνει χαρακτηριστικά. Ο κ. Αναστασιάδη επιχειρεί να εμφανίσει την άσκηση ποινική δίωξη σε βάρο του ω πολιτική δίωξη και να ρίξει την μπάλα στην κερκίδα. Ο κύριο Αναστασιάδης χρησιμοποιεί την εφημερίδα του για να με με κάθε ευκαιρία και έχω προσφύγει στη δικαιοσύνη γι' αυτό. Ωραία λοιπόν τα μεγάλα λόγια για το ΣΔΟΕ του κυρίου Παπακοσταντίνου και η προσπάθεια από προσανατολισμού. Αλλά δεν πείθει, σημειώνει ο πρώην Υπουργό. Σίγουρα θα έχουμε και άλλα ε, επεισόδια σε αυτό το σύγχρονο τη κόντρα. Ε, Σα ευχαριστώ λοιπόν και του δύο. Πάμε τώρα.